Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, 18η και τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της Masters League. Και οι Gangsters υποδέχονται τον αντίλαλο. Καίγονται για την νίκη τυπικά γηπεδούχοι, τον coach Βρέλη και Κεχρή, στο ρεκόρ 17. Θέλουν την νίκη σήμερα και ήττα της Έλα Πούσε από την Αγκουανίλε, έτσι ώστε να ισοβαθμίσουν με τους Jokers, όπου υπερτερούν στα μεταξύ τους, έχοντας μία νίκη με 15 πόντους και μία ήττα με 3. Χαμός πραγματικός στον όμιλο. Αυτά που σας λέω τώρα προέκυψαν έπειτα από αρκετή ώρα μελέτης. Υπάρχει ακόμη και σενάριο για τετραπλή ισοβαθμία στη λήξη της regular season στον δεύτερο όμιλο. Πραγματικός χαμός, μόνο ο αντίλαλος ξέρει τον αντίπαλό του, είναι η Lion Man. Πρώτο παιχνίδι για τα play-off για την ομάδα του coach Ζαμπέτα την Κυριακή. Πρώτη κατοχή στο απόψινό μάτς επίσης για τον αντίλαλο. Ένα σουτ 2 πόντων άστοχο από το νούμερο 14. Πρώτη ευκαιρία, θα δούμε και πεντάδες για τις δύο ομάδες. Πρώτη κατοχή για τους Gangsters τώρα με ένα σουτ 3 πόντων εξαιρετικό από τον Αλεξανδρή. 3-0, σπουδαία εκτέλεση. Μερκεβίτσιους άφησε στον Ζαμπέτα και τώρα απέναντι. Ρούσκας, Ζαμπέτα σε εκρηκτικό πρώτο βήμα. Πάσα για τον Βίκτορα Μερκεβίτσιους που ανοίγει τον προσωπικό του λογαριασμό. Ο απόλυτος MVP της φετινής Master League. Φιγουράρι στις πρώτες θέσεις σχεδόν όλων των στατιστικών κατηγοριών. Φουξενίδης στο low post, εκεί κερδίζει φάουλ. Πρέπει να μάθουμε το νούμερο 14, ποιο είναι το όνομά του, από τον αντίλαλο. Ο Αλεξίου, από ό,τι μας ενημερώνει η γραμματεία. Ρίγη φάση για τους Gangsters, τον Μπαμπλέκο στα τρέξει. Πάσα είναι δυνατή όμως για τον Μερκεβίτσιους. Λοιπόν, ευκαιρία να δούμε πεντάδες. Με το 14 λοιπόν ο Αλεξίου, με το 23 ο Μερκεβίτσιους, με το 4 ο Ζαμπέτας και όχι ο Μπαμπλέκος. Με το 12 είναι ο Χρήστος Μπαμπλέκος που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης. Και με το νούμερο 3 ο Ρέστης Ρούσκας. 3-2 επί από 1,5 λεπτό στα Λιώσια. Και οι Gangsters επιτίθονται θέλοντας να χτυπήσουν στο mismatch. Νέο τρίποντο του Αλεξανδρή που ξεκινά καυτό στο μάτς. Χειροκροτήματα από τον πάγκο, 6-2 με 6 πόντους από τον εκτελεστή Αλεξανδρή. Μερκεβίτσιους. Πάλι χαμηλά. Χρεώνεται ο Αφουξενίδης. Μερκεβίτσιους. Δεν προσέχουν στην επαναφορά οι Gangsters και δέχονται το καλάθι, φτάνει τους 4 πόντους ο Βίκτορας Μερκεβίτσιους. Ξενίδης νικά τον Μερκεβίτσιους. 8-4. Ωραίο μάτς στα πρώτα λεπτά. Ζαμπέτας στο Μερκεβίτσιους που πασάρει απέναντι στη weak side, εκείνο Αλεξίου. Ζαμπέτας για 3. Φαουλ πάνω στο σούτ από τον Αλεξανδρή. Δικαίωμα για 3 βολές για τον Κώστα Ζαμπέτα. Οι δύο ομάδες που στο τελευταίο τους παιχνίδι έπαιξαν και οι δύο με τους Jokers. Ο Μένα αντίλαλος επικράτησε στην παράταση ένα match thriller εδώ στο ίδιο γήπεδο με 87-83. Οι Gangsters ιτήθηκαν στις λεπτομέρειες και παρότι προηγήθηκαν με 15 πόντους ιτήθηκαν με 49-52 σε μια κακή ήττα στην προσπάθειά τους να μπουν σφήνα στην πρώτη τετράδα.
μάλιστα. 4:37 είχε λήξει το match του πρώτου γύρου ανάμεσα σε Αντίλαλο και Gangsters. 8-6 τώρα το σκορ. Τα λεπτά πριν τη συμπλήρωση της πρώτης περίοδου. Αλεξανδρής θέλει να τροφοδοτήσει τον Αφουξενίδη, δεν βγήκε η φάση. Μερκεβίτσιους. Δικαίωμα για μια σπιδωματική βολή για τον Βίκτορα Μερκεβίτσιους, που κάνει ό,τι θέλει στα πρώτα λεπτά. Το σχολισόπαλο στους 8 πόντους. Ευκαιρία για το δεύτερο έμεσο τρίποντο του Λιθουανού. Το 9. Τρία φάουλ έχουν συμπληρώσει ήδη οι Gangsters. Οι Gangsters που φημίζονται για αυτό το σκληρό παιχνίδι. Στα όρια του φάουλ. Ο Ξενίδης απέναντι στον Μερκεβίτσιους δεν έχει εύκολο έργο. Σάρι απέναντι. Ξενίδης για δύο, μεγάλο καλά, θυμικά ξανά τον Μερκεβίτσιους, 19 μπροστά και πάλι οι Gangsters. Με το νούμερο 10 είναι ο Κεχρής, με το 23 ο Λάιος, με το 4 ο Φουξενίδης, με το 8 πρέπει να είναι ο έτερος Λάιος. Το νούμερο 3 ο Βασιλείου που έχει τώρα την μπάλα. Βασιλείου στο ενασμένα. Φάουλ και δύο βολές. Μερκεβίτσιους Αλεξίου, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, πιέζουν οι Gangsters. Αλεξίου πήρε screen, πάει κοντά στο καλάθι, πέταξε την μπάλα. Πάρει ο Μπαμπλέκος, αλλά δεν υπάρχει ανανέωση στο χρονόμετρο. Σάρι ωραία στο πλάι, corner 3 του Κεχρή, άστοχος. Ζαμπέτας στον Αλεξίου, τρίποντος στον εφενδιασμό. Και τώρα θα τρέξουν οι Gangsters. Τρενίδης ρυθμός στο μάτς. Στον Χρυσολάιος με το 23. Κύριο Αλεξίου. Πειρασμένο το πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, με γρήγορο transition του Αντίλαλου τώρα, που ψάχνει το shoot του Μερκεβίτσιους. Με αμυντικό rebound του Λάιου. Ξενίδης αστοχή. Λάιος, τον σκέπασε ο Μερκεβίτσιους, τρομερός. Out από κάτω,
Μακρινό rebound του Αντίλαλου και κερδισμένο φάουλ για τον Ζαμπέτα. Αλεξίου και Μπαμπλέκος πήγαν στον πάγκο. Περάσαμε το νούμερο 2 ο Παπάς και με το 8 ο Χρήστος Σουλτάτος. Σουλτάτος από τους σουτέρ της ομάδας. Περιμένει στη μία. Ζαμπέτας. Παπάς, corner 3 για το rebound του Βασιλείου. 3 και 40 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Έχει καταλάβει ο Μεργεβίτσιος και κλέβει. Σουλτάτος. Ζαμπέτα στον Παπά. Η μπάλα χαμηλά στον Λιθουανό που θα γυρίσει εξαιρετικά. Εδώ θα μπορούσε να πάρει το maximum. Ζευγάρι βολών. Μέσα η πρώτη, το 11-10. Πάμε καλό μπλοκ! Είναι πολύ καλό μπλοκ! Έξω η δεύτερη. Βασιλείου. Ξενίδης στον Λάιο. Οι δυο τους θα συνεργαστούν. Ξενίδης τώρα με τον... Βολέ σε μισμάτς, κερδίζει το φάουλ. Αυτό είναι το τρίτο για τον Αντιλάλο που έχει άλλο να δώσει. Οι γκάνγκστερς δεν έχουν, έχουν συμπληρώσει πεντοματικά. 14 επίθεση. Επαναφορά για τον Βασιλείου, σκριν το Αφουξενίδη με αλλαγές που αντιμετωπίζουν. Πέτρες του Αντίλαλου. Και νέο κερδισμένο φάουλ. Τώρα όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Λάιος θα επαναφέρει για τον Αφουξενίδη. Και χρήση σταυρωτή το πέρασμα και το τρομερό καλάθι του Τσεχρή. Έξαλλος ο έτερος και χρήση από τον πάγκο για την διαμαρτυρία του παίκτη του. 13-10, μια προειδοποίηση στον Κεχρή που έβαλε ένα σπουδαίο καλάθι, το πιο ωραίο με διαφορά στο μάτς. Παπάς για την απάντηση από τη γωνία, ψηλά. Έπισε το αμυντικό rebound ο Λάιος. Βασίλης Λάιος, σουτ 2 πόντων. Μαζέψει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Στόσισε, rebound του Μερκεβίτσιους και κερδισμένο φάουλ, κακό φάουλ αυτό. Στέλνει τον Λιθουανό στη γραμμή, υπάρχει time out. Εδώ είμαστε στη γραμμή. Ο Μερκεβίτσιους κάνει την πρώτη βολή. Παραμένει το 13-10 με 2,09 βασικά. Τα λεπτά στο ρολόι. Ο Μερκεβίτσιος, ο Παπάς, ο Γκολές, ο Σουλτάτος. Ο Παπα-Νικολάου, η πεντάδα του Αντίλαλου. Λάιος βγάζει έξω. Βήματα από τον Βασιλείου. Ναι. Βασιλείου, τα αδέρφια Λάιου, ο Αφουξενίδης και ο Κεχρής στην πεντάδα των γηπεδούχων που αμήνονται με άμυνα ζώνης τώρα. Και ο Κεχρής, Σουτάτος έβητα από figure 8 στην περιφέρεια. Παπάς σε σουτ 2 πόντων, το χάσε ψηλά ο Λιθουανός. Ο
pass. Τρίποντο από τον Χρήστο Σουλτάτο. Μέτρη του είδους, το αποδεικνύει. 13 όλα. Λάιος δοκιμάζει και αυτός για 3. Και είναι καλό το σουτ, η απάντηση από τον Γιώργο Λάιο. 16-13, σπουδαίο μάτς. Στα πρώτα 9 λεπτά εδώ στα Λιώσια. Νομίζω οι γκάνγκστερς καίγονται για το Ροζφύλλο, αδιάφορος βαθμολογικά. Ο αντίλαλος που θέλει όμως να κάνει μια καλή πρόβα τζενεράλε για το μάτς της Κυριακής κοντά στους Lionmen. Οι Lionmen που ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια χθες από τους Πουστάσιους, την τελευταία αδιάφορη και για αυτούς αγωνιστική. Αστόχος ο Αφουξενίδης, πήρε ο Παπάς. Θα τρέξει ο Παπάς. Σταμάτησε ο Λάιος. Γκολές. 6 δεύτερα ακόμα. Όχι. Διορθώνω. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παπάς με το εκπληκτικό του πρώτο βήμα θα κερδίσει το φάουλ. Θα εκτελέσει βολές. Δευτερόλεπτα όλα για τους γκάνγκστερς. Λάιος πέναντι στον Γκολέ. Θα στοχίσει με σούτ από τέτοιο των ελευθέρων βολών. Είναι και Χρήνης και τώρα Λάιος. Τώρα βλέπει το ρολόι, εκτελεί στη λήξη και στοχή. 19-14 πανηγυρίζουν οι γκάνγκστερς που στη λήξη της πρώτης περίοδου προηγούνται με 5 πόντους του αντίλαλου. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους γκάνγκστερς. Ο Ξενίδης, ο Αλεξανδρής, τα αδέρφια Λάιου και ο Κεχρής. Στην πεντάδα των γηπεδούχων που τα πήγαν εξαιρετικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Λάιου, δύσκολη προσπάθεια, επιμένει αλλά παίρνει το αμυντικό rebound, το Παπάς. Μπλέκος, Σουλτάτος, ετοιμάζει για 2. Πάνω το Αφουξενίδη. Και Χρήση. Στην κεφάσα στη Βουτσάιτ χωρίς τύχη. Αλλά χαμηλά στον Μερκεβίτσιους, από αυτόν ξεκινούν οι περισσότερες επιθέσεις του αντίλαλου. Αστοχός ο Σουλτάτος, πήρε ο Αφουξενίδης. Λάιος στον Αλεξανδρή που ξεκίνησε εξαιρετικά το μάτς με δύο τρίποντες βόμβες, στη συνέχεια δεν έχει φανεί τόσο. Λάιος για 2, υπέροχη εκτέλεση στο καλάθι, χειροκροτήματα από τον Πάγκο, 21-14, πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Καλή κυκλοφορία για τον αντίλαλο, γκολές αστοχή από μακριά, ο Αλεξανδρής μαζεύει το αμυντικό. Ξενίδης βγάζει την μπάλα εκτός, την προσπάθειά του να παίξει από το χαμηλό post, εκεί που για την ώρα τα έχει πάει καλά απέναντι στον Μερκεβίτσιους. Yeah.
Σουλτάτος. Πάλα στον Κολέ. Παπάς, πλήθηκε πάσα στον Μερκεβίτσιους. Πάλι του Αφουξενίδη και ζευγάρι βολών. Πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και τώρα αλλαγή για τους γκάγκστερς που περνούν στο μάτι τον Ανδρέα Μακρύ. Στον πάγκο Αφουξενίδης για να πάρει οι ανάσες. Μόλις δύο ήττες φέτος για τον Αντίλαλο, μία στο πρωτάθλημα από την Αγκουανίλε και μία στο κύπελο από τους Ελιτήριους. Σε ένα τρομερά ανταγωνιστικό όμιλο, ο Αντίλαλος ξέφυγε από νωρίς και καθάρισε την πρωτιά. Να έχει την καλύτερη δυνατή διασταύρωση στα play-off. Στοίχισε ο Μακρύς ψηλά ο Βασιλείου. Δεν βάζει όμως το καλάθι. Γκολές. Σουλτάτος. Κάτος από τους παλαιότερους στο ρόστερ του Αντίλαλου από εποχές D2. Ωραία η έξτρα πάσα και το corner 3 του Παπα-Νικολάου που ήταν άστοχο, χειροκροτήματα δικαιολογημένα όμως από τον Πάγκο. Μια ωραία επίθεση με υπομονή από τον Αντίλαλο. Καλή άμυνα του Παπά. Αλεξανδρής βρίσκει στήριγμα στον Λάιο που αστοχεί από τη γωνία. Τελείο Μεργεβίτσιους. Έξι και 50 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο, διαφορά στους 6 προς τα πάντα οι γκάνγκστερς. Σουλτάτος, πέναλτι είναι αυτό. Το βάζει ξανά ο Χρήστος, δεύτερο δικό του τρίποντο. 21-18 αμέσως το time out από το προπονητικό δίδυμο των γκάνγκστερς. Επιστροφή στα Λιώσια. Εδώ που η διαφορά με το τρίποντο του Σουλτάτου έπεσε στους 3. Και οι γκάνγκστερς έχουν την κατοχή. Ωραία κίνηση του Βασιλείου off-ball για να ξεμαρκαριστεί από τον Παπα-Νικολάου, αλλά να χάσει το καλάθι στη συνέχεια. Σουλτάτος, Μερκεβίτσιους, Παπα-Νικολάου, Γκολές και Παπάς. Πεντάτα του coach Τζαμπέτα. Καλή άμυνα του Λάιου. Εκπληρώνει το κλέψιμο ο Κεχρής και στον εφενδιασμό ο Αλεξανδρής. Θα δει το τρέιλερ του Μακρύ. Φάλ του Παπά και δύο βολές. Ο Μακρύς, ο Βασίλης, ο Λάιος, ο Αλεξανδρής, ο Κεχρής και ο Αλεξίου. Και ο Βασιλείου, όχι ο Αλεξίου. Στην πεντάδα των Gangsters, μέσα πρώτη βολή. 22-18. Μία στις δύο. Αλεξίου. Θα δοκιμάσει για τρεις, είναι κακό το σουτ. Και τρεις. Ταχύτατο στον εφονδιασμό. Περνά, αλλά δεν πετυχαίνει το καλάθι. Παρά το γεγονός ότι ο Σουλτάτος δεν πίεσε ιδιαίτερα. Βάλα χαμηλά στον Μακεβίτσιους, απέναντι ζητά. Ο Σουλτάτος πήρε την ευθύνη ο Παπάς και δεν δικαιώθηκε. Αλεξανδρής. Τις μάτους του Βασιλείου. Η πάσα καλή και το τελείωμα εξαιρετικό από τον Ανδρέα Μακρύ. 24-18. Ωραία φάση εδώ για τους γκάνγκστερς με υπομονή. Διαφορά στους 6. Γκάνγκστερς που δείχνουν και εντός του παρκέ πόσο θέλουν το απόψινο ροζφύλλο. Με ήττα τα πράγματα όχι απλώς δυσκολεύουν, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο πρόκρισης στα play-off με ήττα στο απόψινο μάτς. Σουλτάτος.
Πασάρι για τον Κολέ που δοκιμάζει για δύο, άτυχος όμως. Ψηλά ο Μακρύς, καθαρίζει το αμυντικό rebound. Γρήγορα θέλησαν να επιτεθούν οι γκάγκστερς που υπέπεσαν σε λάθος. Ο Σουλτάτος στον πάγκο για να πάρει ανάσες επιστρέφει στο μάτς. Ο Κώστας Ζαμπέτας με το νούμερο 4. Ζαμπέτας από τον κεντρικό διάδρομο. Και το rebound του Αλεξανδρή. Transition γρήγορο για τους Gangsters. Έχει χτυπήσει ο Αλεξανδρής όμως. Πάμε σε διακοπή. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. 4,5 λεπτά έχουν απομείνει για την ακρίβεια. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά με τον παίκτη των Gangsters. Το μάτς συνεχίζεται με τον Βασιλείου να δίνει στον Μακρύ που αστοχεί αυτή τη φορά. Rebound του Παπά. Ο Μπλέκος έτρεξε γρήγορα στον εφοδιασμό. Δεν πήρε την μπάλα και φάουλ τώρα. Θα χρεωθεί. Που θα χρεωθεί ο Κεχρής. Δύο φάουλ για κάθε ομάδα. Hey. 24-18, συν 6 για τους Gangsters. Παπάς αμέσως για 3. Ο Μερκεβίτσης στο κατάλληλο σημείο που χάνει όμως το καλάθι. Ζητά φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερι. Ή ρέφερι μάλλον. Βασιλείου. Πίσω από το screen, δοκιμάζει για 3, βιαστική επιλογή. Ζαμπέτας, ξαναπαίρνει. Λάθη για τον αντίλαλο με τον Ορέστη Ρούσκα. Να ακούει την οδηγία του Μερκεβίτσιους. Κλασικό play αντίλαλου, η μπάλα. Πάει στον ψηλό, η άμυνα κλείνει πάνω του και έτσι υπάρχει ελεύθερο σουτ. Η απάντηση των Gangsters εξαιρετική, διαχειρός Ανδρέα Μακρύ, 27-20. Gangsters που θα πουλήσουν πολύ ακριβά το μάρι τους απόψε. Παπάς, άστοχος, Μερκεβίτσιους, κερδισμένο φάουλ, σκληρό φάουλ. Τρίτο φάουλ για τους Gangsters. Και Ροσλάιο στον πάγκο. Μπήκε στο μάτσο με το νούμερο 11 ο Αλεξανδρής που ευτυχώς δεν είχε κάτι σοβαρό τελικά. Άστοχος ο Λιθουανός στην πρώτη από τις δύο. Παραμένει το 27-20. Κότς Ζαμπέτας τα λέει σε καλό κλίμα με την μία από τις δύο διαιτήτριες της αναμέτρησης για το φάουλ που δόθηκε και το αν θα έπρεπε να χρεωθεί ως αντιαθλητικό. Βασιλείου απέναντι. Μακρύς κάνει έρμπολα αυτή τη φορά. Αλεξίου στον Ζαμπέτα και τώρα Ρούσκας. Μπλέκος αστόχησε. 2-23 ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Οι Gangsters λογικά θα πάνε στα ποτήρια με προβάδισμα. Δούμε πόσο μεγάλο θα είναι αυτό. Ωραία πάσα στη weak side. Εκεί περιμένει ο Κεχρής που αστοχεί όμως. Φάουλ του Κεχρή τώρα πάνω στον Ζαμπέτα. Τέταρτο μαρικό. Πολλές τα εκτελεί από το επόμενο. Ο αντίλαλος στον πάγκο και Χρύς στο παρκέ με το νούμερο 21 ο Γιώργος Λάιος. Ζαμπέτας σκριν του Αλεξίου, πάσε στο πλάι Ρούσκας με follow αλλά πριν δεν ζεις. Σκάρτα 2 λεπτά ακόμα.
Λάιος στον Ασμέναν. Διπλώνει την άμυνα ο Μερκεβίτσιος, αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει. Ωραίο καλάθι από τον Λάιο. Παλκαρίσια προσπάθεια και σύνε 9 για πρώτη φορά. Τρίποντο και απάντηση που δεν θα έρθει από τον Αλεξίου. Υπάρχει όμως ανανέωση. Ευχαριστώ τον Λιθουανό που επιτίθεται το χαμηλό post. Γυρνά με την αγαπημένη του κίνηση προς τη baseline. Αλλά αστοχή. Λάιος ξανά στον Ασμέναν με το Ζαμπέτα αυτή τη φορά. Ελεύθερο τρίποντο του Μακρύ στο σίδερο και στα χέρια του Ρούσκα. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Οι Gangsters συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι. Έχουν κρατήσει πολύ χαμηλά τον Αντίλαλο. Εδώ μια ωραία συνεργασία μεταξύ Ζαμπέτα και Μερκεβίτσιους. Θα κάνει το σκορ 29-22. Λάιος απέναντι στον Αλεξίου. Από πλάγια θέση αρκετά στο από τον Λάιο. Ευτυχώς για τους Gangsters υπήρχε επιθετικό rebound του Αλεξανδρή που αστόχησε στη συνέχεια. Και ο Μερκεβίτσιος που χρεώνεται με βήματα. Πάμε σε ένα time out. 21,4 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. Για να δούμε τι σχεδίασαν οι Gangsters στο πινακάκι τον Κεχρή και Βρύλη. Ο Λάιος είναι επαναφορά. Πάσα για τον Βασιλείου. Τώρα ξανά Λάιος. 10 δευτερόλεπτα. Λάιος με τον Ρούσκα. Σκρίν του Αφουξενίδη. Φάουλ είχε να δώσει ο Αντίλαλος. Αυτό είναι μόλις το τρίτο ομαδικό. Το χρονόμετρο σταματά στα 6 δευτερόλεπτα. Και ο Αλεξανδρής έχει πάρει θέση στην επαναφορά. Μπάλα στον Λάιο. Βρίσκει στο πόδι του στη συνέχεια. Η επαναφορά λάθος, κλέψιμο. Ρούσκας στη λήξη, πετά την μπάλα και ευστοχή. Μεγάλο καλάθι του Ρούσκα στο φινάλε του ημιχρόνου. 29-25. Δεύτερο ημίχρονο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τον Αντίλαλο. Ο Σουλτάτος, ο Μερκεβίτσιος, ο Ρούσκας, ο Παπάς και ο Ζαμπέτας. Στην πεντάδα των φιλοξενούμενων, να στοχος ο Ζαμπέτας από το high post. Στην πάνω του Μακρύ. Μακρύς Αλεξανδρής. Ο Αυτοξενίδης. Ο Βασιλείου και τα αδέρφια Λάιου. Στην πεντάδα των γηπεδούχων. Αλεξανδρής επικεντρώνει συνεργασία. Μακρύς για τον Βασιλείου. 4 δεύτερα ακόμα. Βασιλείου υποπίεση για 2. Ψηλά. Πήδηξε ο Αλεξανδρής αλλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Νέα κατοχή για τον Αντίλαλο με τον Μπαμπλέκο. Να δίνει στον Ρούσκα η έξτρα πάσα στο πλάι για το corner 3 του Σουλτάτου που είναι αρκετά άστοχο. Ξενίδης στο rebound. Λάιος περνά και σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. 31-25, πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. Για τους Gangsters που έχουν βγάλει πολύ πάθος απόψε. Γυρίζει στην περιφέρεια για καλύτερη κυκλοφορία. Τώρα Σουλτάτος. Μπαμπλέκος. Ο Ζαμπέτας είναι, με συγχωρείτε. Θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Λάιος
τον επιτηρίο Παπάς. Λάιος σταμάτησε την τρίπλα. Δεν περνάει πάσα, θα κλέψει ο Ζαμπέτας. Γιώργος Λάιος αντικαθιστά τον Αφουξενίδη. Ένα 26 έπειτα από 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ζαμπέτας Παπάς για 3 από 45. Πάλα στα χέρια του Σουλτάτου. Νέα 14. Παπάς ούτε τώρα. Rebound αμυντικό από τον Αλεξανδρή. Βασιλείου. Σαρ για τον Λάιο. Λάιος ξανά στον Βασιλείου που σουτάρει στη λήξη με το φλότερ. Ανανέωση στο χρονόμετρο από τον Λάιο. Βασιλείου πίσω από το screen, δεν είναι καλό το σουτ. Μπάλα όμως πέφτει στα χέρια του Λάιου που νικά τον Μερκεβίτσιους. Σπουδαίο καλάθι, 33-26 απέναντι στον πολύ ψηλότερο Λιθουανό. Ο Λάιος είχε την λύση. Παπάς. Σουτάτος για 3 το χάνει. Για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής. Φάλ του Ζαμπέτα. Ζευγάρι βολών για τον Αλεξανδρή. Έχει την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του. Μάξιμουμ διαφορά για την ομάδα των coach Βρύλη και Χρή, 35-26. Τηρουμένων των αναλογιών, δεδομένης της κρισιμότητας αλλά και του αντιπάλου, οι γκάγκστερ θα πάνε περίφημα για την ώρα. Αντίλαλος μακριά από τον καλό του εαυτό. Και ο Βασιλείου που ψάχνει αλλά δεν βρίσκει τον Αφουξενίδη. Κλέψιμο του Ρούσκα. Αμυντική ανισορροπία τώρα. Ρούσκας ωραία για τον Σουλτάτο που οπλίζει και εκτελεί από την περιφέρεια. Ψηλά ο Μερκεβίτσιους που δεν έχει αντίπαλο εκεί πέρα. 35-28. Χειροκροτήματα από πάγκο και εξέδρα. Άλλος που έχει και κάποιους φίλους απόψε να τον υποστηρίζουν. Τους βλέπετε στα αριστερά της οθόνης σας. Αφουξενίδης πέναντι στον Μερκεβίτσιους, γυρνάμε το δεξί αλλά το χάνει. Μένει το 35-28. Σουλτάτος. Παπάς, μπάλα φτάνει στον Μερκεβίτσιους. Ζαμπέτας, split out, Παπάς για 3. Αστόχησε, πήρε ο Αλεξανδρής και θα τρέξει. Γύρισαν γρήγορα οι παίκτες του Αντίλαλου. Σετ επίθεση για τους γκάγκστερς. Επισμένο φάουλ για τον Λάιο, 2 για κάθε ομάδα. Μάλλον διορθώνω, τρίτο είναι αυτό για τον Αντίλαλο, 2 έχουν οι γκάγκστερς.
στον πάγκο Βασιλείου, στο παρκέ, ο Κεχρής. Ο Ξενίδης ζητά την μπάλα και θα την πάρει από το Λάιο. Ο Ξενίδης σε νέα μονομαχία με τον Μερκεβίτσιους. Μπάλα στη weak side, Λάιος. Πάει στο ανάποδο layup, δύσκολη προσπάθεια, πολύ δύσκολη. Ζαμπέτας τώρα τον κεντρικό διάδρομο. Εξετάζει τις επιλογές του. Ξαναπαίρνει από τον Σουλτάτο και δίνει στον Παπά. Ωραία κυκλοφορία, έξτρα πάσα, Σουλτάτος για τρεις. Άτυχος. Μένει το 35-28. Ωραίο μπάσκετ, αλλά όχι αποτελεσματικό εδώ για τον αντίλαλο. Το συν 3 του ημιχρόνου έχει γίνει συν 7. Οι Gangsters έχουν το momentum. Το Αλεξανδρής για τον Λάιο. Καλή άμυνα του Παπά Αλεξανδρής. Ο Λάιος μάλλον αστόχησε. Μερκεβίτσιους τώρα. Ζαμπέτας. Στο πλάγιο τον Παπά. Αλλά βρίσκει σε πόδι. Χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα και ο Γκολές επιστρέφει στο μάτς αντικαθιστώντας τον Ρούσκα. Αλλαγή και για τους Gangsters. Γιώργος Λάιος θα πάρει ανάσες. Πέρασε ο μακρύς στη θέση του. Σουλτάτος για τον Γκολέ. Ωραία πάσα στη weak side. Ζαμπέτας. Πέρασε. Δεν πέτυχε το καλάθι αλλά κέρδισε το φάουλ. Ζευγάρι βολών για τον Κωνσταντίνο Ζαμπέτα. Από τους προτεργάτες στην φετινή εξαιρετική πορεία του αντίλαλου. Ο αντίλαλος που δεν έχει κρύψει ότι στοχεύει την άνοδο στην Master League. Κατά τεκμήριον είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην φετινή Master. Βάσει βαθμολογίας μάλιστα είναι η δεύτερη καλύτερη. Μόλις μία ήττα, οι Γκουρούδες. Η μοναδική αίτητη. Τέσσερα λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μπάλα στα χέρια του Αλεξανδρή για να οργανώσει, έχει πάρει χαμηλά θέση. Ο Λάιος, έξυπνη άμυνα του Παπά, overplay και κλέψιμο που ολοκληρώνεται από τον Ζαμπέτα. Παπάς. Αλεξίου. Να πήρα από τον Παπά. Παπάς στο drive. Bound. Αμυντικό και ωραία πάσα στον εφηλιασμό. Όχι, τελικά είναι πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Δεν μπόρεσε ο Κεχρής να προλάβει. Μπάλα στον Γκολέ. Παπάς. Ετοιμάζει για δύο και αστοχή. Ο Μαρκεβίτσιους γίγαντας εκεί. Γραπώνει το επιθετικό rebound και σκοράρει για να πέσει διαφορά στους τρεις. Time out από τους Gangsters τώρα. Συνέχεια στο match, τελευταία τρία λεπτά στην τρίτη περίοδο. Αντίλαλος με ένα μικρό σερί. Μείωσε τη διαφορά σε απόσταση ενός τριπόντου. Αστοχός ο Αλεξανδρής, rebound του Γκολέ. Ο Γκολές, ο Μερκεβίτσιους, ο Αλεξίου, ο Παπάς και ο Ζαμπέτας στην πεντάδα των τυπικά φιλοξενούμενων. Παπάς, 12 ακόμα, βάζει έξυπνα τα χέρια του ο Λάιος και ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ο Κεχρής, τρομερό μπλοντζόν του Ζαμπέτα που σώζει την κατοχή και διορθώνει την κατάσταση για τον αντίλαλο. Ο Αλεξίου ίσως να βιάστηκε αλλά μαζεύει ο ίδιος το επιθετικό rebound και δίνει ελεύθερο τρίποντο στον Γκολέ που οπλίζει και αυτός και θα μαζέψει και το επιθετικό rebound. Γκολές γυρνάμε reverse, τρακαρ απέναντι σε δύο. Αλεξίου στα 9 δεύτερα, νέο shoot, άστοχο ξανά. Ο Μερκεβίτσιους είναι εκεί. 35-34. Τρία φάουλ για κάθε ομάδα. Τώρα με χαντό στα χέρια του Λάιου. Το momentum τώρα είναι με τον αντίλαλο. Gangsters καλούνται να βγάλουν αντίδραση για να διατηρήσουν το υπέρ τους προβάδισμα. Και τρίποντο του Βασιλείου, άστοχο. 100 δεύτερα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μερκεβίτσιους, τρέλερ του Ζαμπέτα.
Και Χρής, ένας μένας στον εφενδιασμό, το χάσε. Παπάς. Γρήγορη ρυθμός στο μάτς τώρα. Και παραμένει για τον αντίλαλο. Σουλτάτος και Μπαμπλέκος επιστρέφουν στο μάτς. Παπάς και Ζαμπέτα στον πάγκο. Μερκεβίτσιους γυρνά υπέροχα με το αριστερό, ποιοτική προσπάθεια, μία ακόμα και προβάδισμα για τον αντίλαλο μετά από πάρα πολλή ώρα. 35-36, κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης πηγαίνοντας προς την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Βασιλείου, θα έχει την καλύτερη επιλογή, άμυνα με φάουλ του Αλεξίου, τέταρτο ομαδικό. Και ο Ρούσκας επιστρέφει στη θέση του Μερκεβίτσιους, στον πάγκο Μερκεβίτσιους να πάρει ανάσες, αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Λάιος. Βάλε το σκρίνο μακρύς, ο Λάιος σε προσωπική ενέργεια μένει στον αέρα και κερδίζει το φάουλ για να εκτελέσει από τη γραμμή, πέμπτο ομαδικό του αντίλαλου. Ζευγάρι βολών για τον Βασίλη Λάιο. Το καλάθι πρώτη οπαλία στο μάτι στους 36 πόντους. Σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα δεδομένης της ποιότητας των δύο ομάδων. Δικαιολογημένη ωστόσο λόγω της κρισιμότητας του παιχνιδιού για τους Gangsters. Παιχνίδι 2 ή 3 κατοχών τώρα. Σουλτάτος, πάσαμε ρίσκο. Μπαλά βρίσκει στο πόδι αν δεν κάνω λάθος του Κεχρή. 12 δεύτερα για τον αντίλαλο από τα 38,2 που απομένουν συνολικά στην τρίτη περίοδο. Μπλέκος αστοχή και Χρής μαζεύει και πασάρει μπροστά για τον Αλεξανδρή, ο οποίος θέλει να επιτεθεί γρήγορα, πασά για τον Λάιο. Λάιος σε μισμάτς με τον Μπαμπλέκο, τον διαβάζει. Μακρύ σε σου τριών πόντων, ψηλά ο Ρούσκας, 12 δεύτερα όλα για τον αντίλαλο που δεν πρέπει να βιαστεί τώρα. Μπαμπλέκος ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει, Ρούσκας στον Κολέ. Γκολές για τρεις και υπάρχει φάουλ πάνω στο σουτ. Απρόσεκτη άμυνα του Κεχρή. Και ο αντίλαλος έχει την ευκαιρία να περάσει ξανά μπροστά. 2,2 για το φινάλι του μηχρόνου. Η μπάλα έχει πάει μια βόλτα αρκετά μακριά. Κανείς δεν πάει να την επαναφέρει. Πάμε σε διακοπή. Μέσα πέρα τη βολή για τον Παντελή Γκολέ. Βάζει και τη δεύτερη για να προσπεράσει ο αντίλαλος. 37-38. Δύο δευτερόλεπτα απομένουν θυμίζω. Έξω η τρίτη, rebound του Μακρύ και ο Αλεξανδρής που δεν θα προλάβει. Τέλος στην τρίτη περίοδο, Gangsters 37, αντίλαλος 38 και το derby. Καλά κρατήσει τα λιώσια. Χρήσιμο τελευταίο δεκάλεπτο στα λιώσια. Πρώτη κατοχή για τους Gangsters. Ξενίδη να ζητά την μπάλα. Αλεξανδρής. Λάιος. Θέλει να περάσει τον Μπαμπλέκο και τα καταφέρνει. Μένει στον αέρα λαστοχή με ένα τύπ στην μπάλα. Ανανεώνει ο Αλεξανδρής που έχει τώρα την μπάλα. 9 δεύτερα ακόμα, ωραία η σταυρωτή. Αλεξανδρή στο Eurostep.
Και το κερδισμένο φάουλ για να εκτελέσει από τη γραμμή, αν δεν έχει τραυματιστεί. Λοιπόν, ο Αλεξανδρής, αδέρφια Λάιου, ο Κεχρής και ο Αφουξενίδης στην πεντάδα. Τον coach Βρύλη και Κεχρή. Προπονητικό δίδυμο των Gangsters που νομίζω ότι θα είναι ευχαριστημένο με την απόδοση της ομάδας στα πρώτα 31 αγωνιστικά λεπτά. Ο Γκολές, ο Μπαμπλέκος, ο Ρούσκας, ο Σουλτάτος και ο Αλεξίου στην πεντάδα του Αντίλαλου. Που ξεκουράζει τον Μερκεβίτσιους για το κρίσιμο μάτς της Κυριακής. Ρούσκας στον Γκολέ, 8 δεύτερα ακόμα. Γκολές ποστάρι, Σουλτάτος, Ρούσκας ξανά στον Γκολέ, λύγει το 24, αστοχείο Γκολές, παίρνει ο Φουξενίδης. 9 λεπτά στα Λιώσια, το μάτς σε απόλυτη ισορροπία στους 38 πόντους. Λάιος θα δοκιμάσει για 3, δεν είναι καλό το σουτ, η μπάλα συστημένη στα χέρια του Σουλτάτου που θα αναλάβει να κατεβάσει και την μπάλα. Ζητά διακοπή για να δέσει τα κορδόνια του. Σουλτάτος, Μπαμπλέκος για τον Ρούσκα, corner 3 στο καλάθι. Ορέστης Ρούσκας, 38-40, έβαλε και στο πρώτο εμίχρονο ένα, αν δεν κάνω λάθος. Λάιος, μπάλα χαμηλά στον Αφουξενίδη. Αφουξενίδης απέναντι στον Γκολέ, γυρνά ωραία ο Πάρης και πετυχαίνει το καλάθι. Πάρης Αφουξενίδη, 40, όλα. Έτσι θα πάει το μάτς μέχρι τέλους. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να ξεφύγει. Κάνξες βέβαια που προηγήθηκαν κάποια στιγμή με διψήφια διαφορά. Ένα κόψιμο του Ρούσκα τώρα, που τροφοδοτήθηκε από τον Γκολέ, αλλά δεν ξέρω αν έβγαλε την μπάλα αυτός στη συνέχεια της φάσης. Ο Κεχρής στον πάγκο, ο Βασιλείου στο παρκέ για τους Gangsters. 8 δεύτερα για τον Αντίλαλο, Σουλτάτος στην επαναφορά, Γκολές, καλάθι. 40-42 έξαλλος. Ο Κεχρής, ωραία πάσα για τον Λάιο. Καλάθι, όχι φάουλ, ναι, από τον Γκολέ. Εξαιρετική ασίστ του Αλεξανδρή, που είδε την κίνηση του συμπαίκτη του στην πλάτη της άμυνας. Δεύτερο ματικό για τον Αντίλαλο, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής οι Gangsters. Και δύο βολές για τον Γιώργο Λάιο. Σουλτάτος δοκιμάζει για 3 και το βάζει. Χρήστος Σουλτάτος, 41-45, πανηγύρια στον πάγκο. Άλλο ένα μεγάλο τρίποντο από τον Σουλτάτο. Αλεξανδρής, βάλα στο πλάι. Φουξενίδης, κλειστή άμυνα του Αντίλαλου. Αφουξενίδης ανάμεσα από δύο παίκτες. Καλάθι, όχι φάουλ, ναι. Νέες βολές. Και τρίτο ματικό του Αντίλαλου.
Φύγει η δεύτερη. Ρούσκας. Αλεξίου από την κορυφή. Μακρύ στο αμυντικό rebound. Γρήγορο transition για τους Gangsters. Πάλι του σκουρτά του, τέταρτο ομαδικό. Βολές θα εκτελούν στα αναπομείνοντα 6 και 35. Οι Gangsters σε κάθε φάουλ θα κερδίζουν. Λάιος. Βασιλείου στα 10 δευτερόλεπτα. Βασιλείου δοκιμάζει για 2, rebound του Γκολέ. Σουλτάτο σε αργό τέμπο. Μιναζόνης από τους Gangsters. Σουλτάτος βάζει την μπάλα χαμηλά. Αμυνά overplay του Μακρύ που δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Γκολέ στη weak side. Αλεξίου θέλει να το ξαναδώσει αλλά γίνεται το λάθος. Επιστρέφει και χρήζει το μάτς στη θέση του Αλεξανδρή. 6 λεπτά ακόμα θα λιώσει, διαφορά στους 4. Ο Ξενίδης, μπάλα θα του κάνει το χατήρι. Σαράντα 43-45. Σουλτάτος. Μπαμπλέκος στην επαναφορά. 10 δεύτερα για τον αντίλαλο. Καλή άμυνα από τον Κεχρή. Και Χρήστο ένας μέναν ανάποδο λέει, α, τι βάζει, όχι, τι χάνει. Ο Κεχρής για να βάλει το καλάθι της αγωνιστικής. Αν και νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση κανονικά και όχι με ανάποδο λέει, α. Όπως και να έχει, ο Φουξενίδης έχει κερδίσει βολές και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το μάτσα να βάλει και τις δύο. Βάζει και τη δεύτερη, 45 όλα. Πεντέμιση λεπτά ακόμη για να μάθουμε αν οι Gangsters θα περιμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων για να μάθουν την είσοδό τους ή όχι στα play-off ή αν θα αποχαιρετήσουν με ψηλά το κεφάλι η φετινή χρονιά. Αντιλαλός είπαμε και το ξεκίνημα είναι αδιάφορος βαθμολογικά για το γόητρο. Παίζει και για την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο μάτς της Κυριακής. Η μπάλα αρχίζει να ζυγίζει πιο βαριά από το κανονικό. Ο Λάιος σε μια προσωπική ενέργεια, έπεσαν δύο παίκτες πάνω του. Η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα του. Επιστρέφει ο Μερκεβίτσιος στο μάτς μετά από ώρα. Βασιλείου. Ξενίδης. Ξανά για τον Βασιλείου που σουτάρει άστοχα. Ξενίδης πήρε. Πάρα λίγο και να γκρεμιστούν όλα στη γραμματεία. Τέσσερα και 20 ακόμα. 0-5 τα φάουλ. Και ο Ζαμπέτας οργανώνει. Παπάς. Ζαμπέτας. Φάουλ χαμηλά. Πάμε.
Ζαμπέτα σας στόχισε ψηλά όμως το επιθετικό rebound του Παπα-Νικολάου και καλάθι τριών πόντων στη συνέχεια από τον Δημήτρη Παπά. 45-48, μεγάλο καλάθι για τον Αντίλαλο. Που είναι δεδομένο ότι δεν θα χαριστεί τους Gangsters. Ξενίδης, Λάιος, οι δυο τους θα συνεργαστούν. Βασιλείου, Λάιος από την κορυφή, δεν θα έρθει απάντηση. Με την κορυμπάν του Μερκεβίτσιους και ο Ζαμπέτας για τον Παπά. Πέρασε ο Παπάς, πάλι χαμηλά. Δεύτερο των Gangsters. Μερκεβίτσιους, Παπάς, Ζαμπέτας, αλλά χαμηλά στον Λιθουανό, Ζαμπέτας για τρεις, ψηλά ο Λάιος, στο μείον τρία οι Gangsters. Βασιλείου πήρε σκριν, πασαρε ωραία αφού Ξενίδης προσποιείται και αποφεύγει τον Λιθουανό, η μπάλα στο πλάι δεν θα φτάσει αφού παρεμβάλλεται ο Μεργεβίτσιους. Από πλάγια Χάνος, Βασίλη. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Για την ομάδα των coach Βρύλη και Κεχρή. Αναφορά για τον Λάιο. Τρίποντο του μακρύ. Άστοχο, αλλά ανανέωση, διαχειρός από Ξενίδη και νέα ευκαιρία για τους Gangsters. Μακρύς, μπάλα με χαντό στα χέρια του Αλεξανδρή που δοκιμάζει πίσω από το σκριν για τρεις και αστοχή. Μερκεβίτσιους, έτοιμο καλάθι για τον Παπά που θα λαθέψει όμως τον εφημιασμό. Μένει το 45-48, 2,5 λεπτά ακόμα. Ζωντανοί οι Gangsters που πρέπει να σκοράρουν όμως. Βασιλείου, εξαιρετική πάσα για τον Αφουξενίδη. Πάρε βάλε, τρομερή δημιουργία, 47-48. Για να δούμε τώρα την αντίδραση του Αντίλαλου. Ζαμπέτας, πάει στο drive, έχασε την ισορροπία του, πήρε ο μακρύς, πάσαρε για τον Αλεξανδρή. Και φάουλ, κακό φάουλ από τον Αντίλαλο, βολές για τον Αλεξανδρή. Που έχει την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του 2 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Αλεξίου στον πάγκο, ο Σουλτάτος επιστρέφει στο μάτς. Με σουλτά το Παπα-Νικολάου, Μερκεβίτσιου, Ζαμπέτα και Παπά ο Αντίλαλος. Με Αφουξενίδη, Βασιλείου, Αλεξανδρή. Και τα αδέρφια Λάιου, οι Gangsters. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Αλεξανδρής. Βάζει τη δεύτερη ισοπαλία στο μάτς. Τελευταία δύο δραματικά λεπτά στα Λιώσια. Ζαμπέτα στο μάτς στην κόψη του Ξηραφιού. Παπάς ανοιχτό και το ενδεχόμενο της παράτασης. Σουλτάτος για το μεγάλο τρίποντο το χάνει. Παίρνει ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής πήγε στη γωνία πάρα λίγο να τον παγιδεύσουν. Μακρύς τώρα ψάχνει στήριγμα. Αλεξανδρής, μακρύς, για τρεις από τη γωνία. Τεράστιο καλάθι, 51-48. Ο μακρύς βάζει μπροστά τους Gangsters. 100 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Time out, έχει καλέσει ο Αντίλαλος. Θα κρατήσουμε το μικρόφωνο για να πάμε και μια βόλτα στους πάγκους. Τρομερό τρίποντο για τους Gangsters. Πιο ήρεμη κατάσταση στον πάγκο του Αντίλαλου που δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να αγχώνεται. Θέλει φυσικά το μάτς, καμία ομάδα δεν μπαίνει στο γήπεδο για να χάσει. Το διακύβεμα ωστόσο για την ομάδα
των Gangsters είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Γηπεδούχοι που παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την είσοδο στα play-off και μοιάζει να είναι άσος. Φυσικά δεν φτάνει μόνο αυτό, αν έχω μελετήσει σωστά τα σενάρια, οι Gangsters εκτός από τη νίκη απόψε θα χρειαστούν και νίκη της Αγκουανίλε επί της Έλα Πούσερ την τελευταία αγωνιστική, έτσι ώστε στις ισοβαθμίες να πέσουν μαζί με τους Jokers, με τους οποίους το πρώτο match είχε λήξει με 30-45 υπέρ των Gangsters και το δεύτερο πριν από λίγες μέρες με 49-52 το πήραν οι Jokers. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά και πάμε στο match. 1-41 γράφει το ρολόι, 51-48 μπροστά οι Gangsters, 2-5 τα φάουλ. Οι Gangsters δηλαδή εκτελούν βολές και έχουν και 2 φάουλ να δώσουν. Ενδεχόμενα όλα ανοιχτά, η μπάλα στα χέρια του Ζαμπέτα. Παπάς. Γιέζη Βασιλείου, Ζαμπέτας. Ο Γκολέστας κρινάρει, Ζαμπέτα σταματά την τρίπλα, πασάρει απέναντι, Παπάς στα 12 δευτερόλεπτα, δοκιμάζει για 3 και αστοχή. Αφήνει την μπάλα έξυπνα να περάσει εκτός. Ο Βασιλείου, μια κρίσιμη άμυνα για τους Gangsters. Ήταν επιτυχημένη. Αλεξανδρής. Τον επιτηρεί ο Ζαμπέτας. Βασιλείου. Πάνω του Σουλτάτος, Βασιλείου. Να πάει κοντά στο καλάθι, ωραία πασάρι στη weak side, μακρύς, τα στόχισε. Θα πάρει ο Γκολές, μεγάλο rebound. Ο Γκολές κρατά και θα κερδίσει και το foul. Από τον Αφιξενίδη, καλό foul ήταν αυτό, από τον Πάρη. 58,6 έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ζαμπέτας. Ο Παπάς βγαίνει από τα screen. Γκολές, μόνος του στη γωνία ο Σουλτάτος που δεν παίρνει την μπάλα. Παπάς θα το πάρει το σουτ. Η μπάλα τώρα στα χέρια του Σουλτάτου. Ζαμπέτας από την κορυφή, το βάλε. 51-51, αρνείται να χάσει ο αντίλαλος. Ισοπαλία στο μάτς με το κλάτς τρίποντο του Κωνσταντίνου Ζαμπέτα. 43,2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, το μάτς σε ισορροπία. Ένα μάτς που θυμίζει αυτό που έγινε στο μάτς του αντίλαλου με τους Jokers πριν από μια-δυο αγωνιστικές ήταν, ή την προηγούμενη, όταν ο αντίλαλος με ένα κρεσέντο τριπόντων είχε καταφέρει να κερδίσει ένα μάτς που έμοιαζε χαμένο μέχρι τότε. Εντάξει, το απόψινό δεν έμοιαζε χαμένο, αλλά οι Gangsters που προηγήθηκαν, έβγαλαν και μια σπουδαία άμυνα, είχαν το πάνω χέρι. Τώρα όλα σε ισορροπία, όλα πάνω σε μια λεπτή κλωστή. Οι Gangsters έχουν ένα φάουλ να δώσουν. Αντίλαλος δεν έχει. Ο Βασίλης Λάιος, ο Μακρύς, ο Αφουξενίδης, ο Βασιλείου και ο Αλεξανδρής στην πεντάδα των Gangsters με Μερκεβίτσιους, Παπά, Σουλτάτο, Γκολέ και Ζαμπέτα στο παρκέ. Ο αντίλαλος. Πάμε για το φινάλε. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Gangsters. Λάιος ψάχνει στήριγμα. Φάουλ από τον Παπά. Δεν νομίζω ότι το ήθελε, απρόσεκτο φάουλ είναι αυτό. Βολές για τους Gangsters που έχουν ευκαιρία να προσπεράσουν με βραχία κεφαλή. Κρίσιμες βολές για τον Βασίλη Λάιο. Μέσα η πρώτη. Ψύχρεμος ο Βασίλης Λάιος, 52-51. Φάζει και τη δεύτερη. Πολύ κοντά στη νίκη οι Gangsters, 33 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζαμπέτας.
Υπάρχει σφύριμα για φάουλ του Αλεξανδρή. Φάουλ το οποίο σώζει την κατάσταση για τον αντίλαλο. Ο Ζαμπέτας θα έκανε λάθος αν δεν υπήρχε το σφύριγμα. 19 δεύτερα για τον αντίλαλο, 26 ακόμη στο μάτς. Ζαμπέτας, Σουλτάτος για 3, το βάλε! 53-54, Χρήστος Σουλτάτος, τα πάμε από το ξεκίνημα. Ο τύπος είναι killer. Τρομερό τρίποντο από τον μέτρη του είδους Χρήστο Σουλτάτο, 53-54. Τρίποντο μαχαιριά στην καρδιά των γκάγκστερ που με τις βολές του Λάιου έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη. Τώρα θα χρειαστεί να σκοράρουν στην τελευταία κατοχή. 21,3 τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Αντιλάλος μπροστά με ένα πόντο. Τίποτα όμως δεν έχει κρυθεί ακόμα. Για να δούμε, τελευταία επίθεση. Ο Αλεξανδρής στην επαναφορά. Μπάλα στον Λάιο. Αλεξανδρής. Λάιος, λογικά αυτός θα πάρει την ευθύνη. 10 δεύτερα ακόμα. Λάιος με τον Μερκεβίτσιους τώρα. Κλείνουν 3 παίκτες πάνω του. Βρίσκει το στήριγμα. Αφουξενίδη στα 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα δεν θα φτάσει στον μακρύ. Κακή συνεννόηση. Ίσως ο Αφουξενίδης έπρεπε να πάρει το τρίποντο. Στη συνέχεια θέλησε να δώσει στον μακρύ. Μπήκε μπροστά στη φάση ο Βασιλείου. Η κατοχή για τον αντίλαλο που καλείται απλά να βάλει την μπάλα μέσα. Σουλτάτος επαναφέρει. Κυλούν πολύτιμα δευτερόλεπτα. Το χρονόμετρο σταματά στα 2,3 και βολές για τον Παντελή Γκολέ. Refuse to lose από τον αντίλαλο. Που παρότι αδιάφορος βαθμολογικά φαίνεται ότι βάζει τα φόπλακα στις τελευταίες ελπίδες των Gangsters για συμμετοχή στα play-off. 53-55, 2,3 θυμίζω τα δευτερόλεπτα στο ρολόι. Καθαρή άμυνα θα παίξει ο αντίλαλος. Βάζει και τη δεύτερη ο Γκολές, διαφορά στους 3. Ο Λάιος πετά μπροστά, ο Γκολές θα κλέψει. Λήξη της αναμέτρησης, ήταν καταδικαστική λογικά για τους γκάνγκστερς που πάλεψαν σκληρά απόψε. Ίσως να τους άξιζε η νίκη απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως ο αντίλαλος. Έβγαλαν ψυχή. Θα ετηθούν όμως με 53-56. Θα πέσουν στο 18, στο 17-2 ο αντίλαλος. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ από τα Λιώσια.